So closely with the British government. Most Investor UK clients are investing in order to achieve residency in the UK. Investor UK has over 300 successful cases that understand exactly what clients are doing. Three things. Firstly, the certainty of the investment. Secondly, the protection of the investment. Thirdly, the possible to make a really good profit from that investment. We welcome investors, inventors, entrepreneurs from all over the world who come and set up businesses in the UK to bring their families, to educate their children. These businesses cover all sectors from tech, fashion and beauty, to engineering. And together we've created over 2,500 high quality British jobs in the enterprise. Investor UK's most popular programme is the Innovator Advance Scheme. This is for applicants looking to secure a residency in the UK and the Innovator Visa. We work with our partner, Innovation Britain, an endorsing body, to do the whole package of preparation for endorsement. Investor UK has developed to idea, to development, to establishment in the UK. Λοιπόν, κάποιοι λένε κόφτω στα μάτια, κάποιοι λένε κόφτω πάνω από τα μάτια, κάποιοι λένε κόφτω κάτω από τα μάτια. Πράξε όπως θέλεις. Κόφτω κάπου που να σε βολεύει και ας το καθένα που λέει τα βίντεο του. Ωραία. Να το ανοίξουμε. Το έχουμε πει πολλές φορές γιατί αυτό είναι προχθεσινό, δεν είναι σήμερα, πάνω το πριν λίγο πάλι. Έτσι. Και το χταπόδι πάντα το κόβουμε σαν γούνα. Εφόσον το έχουμε κόψει σε ένα σημείο, πάμε να δούμε ένα πλοκάμι που το χάρει. Πάλι πρωτού βγάλω το χταπόδι. Ωραία, το κόψαμε. Να το κάνω. Βγήκα τα χιόλα τα πρώτα που κάνω. Έχω μπερδευτεί με τα σκλαβολάρες. Είμαι κουκλός. Εγώ είμαι και φρέσκο κουρεμένος. Είμαι πάνω της γεμούσης. Οι κόρες μου έχουν νεύρα. Λοιπόν, πάω να το κόψω τον πασάκα μου. Στο χωριό μου είχαμε πολλά αυτά πόδια. Γι' αυτό και ξέρω πολλά από αυτά τα πόδια. Να είναι καλά ο Σταμάτης που με έμαθε. Όποιος θέλει να αντιγράψει, κάνει ό,τι βλέπει και όχι ό,τι λέω. Σβήστο λίγο αυτό το πλακάκι. Σβήστο λίγο αυτό το πλακάκι. Έτσι, μπράβο. Πέρασε τη δικιά μου διαφήμιση και μπήκε άλλος. Ποιος είσαι εσύ ρε, που με μάθησε να κάνω χταπόδι. Εγώ σε μάθω. Έχω βάλει το φούρνο στους 200 βαθμούς, προθερμαίνεται. Θα ξεκινήσω και μια φορά. Ωραία. Έχω κι άλλο για να το κάνω βραστό μετά και μετά ψητό. Όλα αυτά θα γίνουν ψητά και στο φούρνο και στη σκάρα και το επόμενο θα είναι και βραστό και στη σκάρα. Βέβαια δεν έχω χώρο στο μπαλκόνι να βάλω κάρβο, να βάλω τη σκάρα στην ηλεκτρική. Ωραία. Αυτό.
Και τι είδα, φίλε, κοίτα τη βέντουζα, κοίτα. Κοίτα πόσο ξεχωριστή είναι αυτή. Είσαι με το δάχτυλο το δικό. Ωραία, πάω να κάνω και την κουκού αρετάλα. Ενώ αυτό είναι 2 κιλά 100 γραμμάρια, 2 κιλά 200 γραμμάρια, πόσο είναι αυτή τη μάνα. Το είχα πιάσει πριν ένα μήνα. Αυτό το βαφτίσαμε, ένα από αυτά το βαφτίσαμε Θανάση. Είναι και στο YouTube. Σίγουρα. Δύο σιλιά σκόρδο. Το κόβω στα 4, δεν έχω πολλά κομμάτια μέσα, εγώ, σαν Γιώργος. Οι άλλοι μπορούν να το κάνουν για τρίματα. Πιάνω και ένα λεμόνι. Εσύ ξέρει η ρεμόνη, ένα έτσι μ' αρέσει. Και πώς πηγαίνω κλαρί, θα μείνεις διπεύκο. Δεδρολίβανο. Πάνε λίγο ανάποδα, έτσι. Για να καλείς λίγο τη μυρωδιά από κάτω.
και ο φίλος μου ο κριτικός μου έδωσε ένα ωραίο λαδάκι με ελαιόλαδο, άμα φτιάξει τα πόδια χωρίς λεμόνι, χωρίς ξύδι και χωρίς ελαιόλαδο, έχει φτιάξει σφουγγάρια για πλύσιμο. Ωραία μάνα μου, τι θα έχει να γίνει. Ωραία κάτι γλέδια. Λοιπόν, αυτό θα το λέμε ο Θανάσης. Ψητός στο φούρνο και μετά στη σκάλα. Υπάρχει ήδη κανένας Θανάσης. Για κόμπι το λένε. Βλάκα. Θα το αφήσουμε για μία ώρα περίπου να βράσει όπως είναι μέσα στο φούρνο. Λοιπόν, και μετά θα ξαναβρει.